Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του δολοφονηθέντος Παντελίδου Ρουντάκη. Ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων υπέδειξε το σημείο στο οποίο ήταν θαμμένος ο 70χρονος αλλά και το αυτοκίνητό του, ενώ στιγμές μεγάλης έντασης και σφοδρών αντιδράσεων προκλήθηκαν όταν συγγενείς του ηλικιωμένου ξέσπασαν αντικρίζοντας τους κατηγορουμένους να φτάνουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν. Κλειδί και βασιλικό άρωμα στην Ιεράπετρα, όπου εθεάθη να κάνει βόλτες στους πεζόδρομους της πόλης ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισάλ Χαλίφ, με την οικογένειά του και πολυμελή συνοδεία. Ο ίδιος απόλαυσε τις ομορφιές της πόλης, ενώ ζήτησε να του φτιάξουν και ελληνικό καφέ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στην υπερπολιτελή θαλαμιγό του και αναχώρησε από το νησί μας. Τέσσερις αγωγοί έσπασαν στο Ηράκλειο στην διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, συνεργεία της ΔΕΙΑΗ εργάστηκαν πυρετοδώς για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ υπομονή και επιμονή έπρεπε να επιδείξουν οι οδηγοί σήμερα, καθώς για αρκετές ώρες σε κομβικά σημεία της πόλης προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος, κυρίως στις επίμαχες περιοχές. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.